Πάμε στην Αδαμαντία Λιόλιου για να δούμε πώς θα βγάλουν το χειμώνα, γιατί είναι ήδη δύσκολα τα πράγματα. Καλησπέρα και σε εσένα, Θανάση Αυγερίνε. Σημαντικά είναι τα προβλήματα που όπει σε όλη την Ουκρανία στο ενεργειακό σύστημα. Προσπαθεί να ορθοποδήσει, ωστόσο, όπω έχει ενημερώσει ο Λοξάνδρ Κουμπράκοβ, ο οποίο είναι αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση και πρώην υποδομών, το 50% των ενεργειακών υποδομών έχουν προβλήματα και κατά ένα μέρο είναι εκτό λειτουργία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όλοι περιμένουν ότι ο χειμώνα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο με εξοικονόμηση τη ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Και είχαμε και δηλώσει από τον Πρωθυπουργό τη Ουκρανία, τον κύριο Σμίγκαλ, ο οποίο έχει δώσει τη δημοσιότητα μία λίστα για την προτεραιοποίηση για την παροχή ρεύματο και ενέργεια, ξεκινώντα και φυσικά από τι βασικέ υποδομέ, αυτέ που παρέχουν νερό και ηλεκτρικό στου πολίτε, αλλά και από από τα νοσοκομεία. Ακολουθεί nice. ο στρατό στην δεύτερη θέση, καθώ όλα είναι για την άμυνα. Στη συνέχεια τα καταστήματα με τα τρόφιμα και στο τέλο οι οικιακοί πελάτε. Και σε αυτό το πλαίσιο, μόνο ο Πόπι κλείνοντα, να πούμε ότι μπορεί ε, να μην κάθεται κανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μην συζητά το διάλογο. Ωστόσο, έχουμε κατέρθεν δηλώσει για το θέμα αυτό, όπω είδαμε και από τον Πούτιν, αλλά και ο Ζελένσκι είχε συνομιλία με τον κύριο Σούνακ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, για την φόρμουλα τη ειρήνη, όπω είπε, όπω και για τη βοήθεια στον αμυντικό τομέα.